Όπως βλέπετε, αριστερά στις οθόνες σας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης, δεξιά, ο Ταμιάκης Οικονομίας, του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νίκος Παπάς, επίσης πρώην Υπουργός. Καλώς τον, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Καλώς σας βρίσκουμε. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο είναι αύριο που λένε. Με αφορμή και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Σαντορίνη και το άνοιγμα της τουριστικής περιόδου, κατά κάποιο τρόπο το άνοιγμα της ελληνικής οικονομίας. Καταρχήν, κύριε Γεωργιάδη, ξεκινάμε από εσάς, γιατί στο παρελθόν μας είχατε πει ότι θεωρείτε πάνω κάτω χαμένη την τουριστική περίοδο. Τώρα πιστεύετε ότι μπορεί να καλυφθεί ένα μέρος χασούρας, να το πω έτσι? Κοιτάξτε, η τουριστική περίοδος φετινή θα είναι ασφαλώς μια δύσκολη χρονιά για όλους. Εμείς εργαζόμαστε όσο μπορούμε πιο εντατικά για να κερδίσουμε όσα περισσότερα γίνεται να κερδιθούν σε αυτή τη δύσκολη χρονιά. Χθες ο κ. Πρωθυπουργός, πιστεύω, έκανε μια εκπληκτική καμπάνια. Οι εικόνες από τη Σαντορίνη, νομίζω, ήταν φανταστικές. Ταξίδεψε η εικόνα αυτή μέσω του Reuters, των ξένων δημοσιογραφικών δικτύων, σε όλους τους πιθανούς πελάτες μας, ανά την Ιφίλιο. Ο κ. Μητσοτάκης έβαλε και την προσωπική του έτσι καλή φήμη που είχε αποκτήσει στο εξωτερικό λόγω της κρίσης της πανδημίας ως ένα επιπλέον στοιχείο για να προσελκύσουμε τουρίστες. Και ξεκινάμε με αισιοδοξία, γνωρίζοντας ότι έχουμε μια δύσκολη χρονιά. Μην έχουμε δηλαδή υπερβολικές προσδοκίες. Κύριε Παπά, πιστεύετε ότι θα μπορέσουμε να καλύψουμε μέρος της αναμενόμενης χασούρας? Δεν βλέπω κινητικότητα από τη μεριά της κυβέρνησης, η οποία συσσωρεύει πάρα πολύ μεγάλες ευθύνες πλέον. Διότι είμαστε εδώ που είμαστε και τα μέτρα ενίσχυσης ήταν η επικοινωνιακή καμπάνια, η οποία έγινε και ολίγων με κλεψιμέικα σλόγγαν. Και η ενίσχυση του κοινωνικού τουρισμού από τα 10 στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι απολύτως ανεπαρκές. Τουρισμός είναι 100.000 επιχειρήσεις οι οποίες περιμένουν αυτή τη στιγμή με κάποιο τρόπο να έχουν τζίρο. Κάναμε εμείς μια πρόταση για επιδότηση της ζήτησης πέρα από τα οριζόντια μέτρα κάλυψης και ενίσχυσης των επιχειρήσεων. Ένα μεγάλο πρόγραμμα διακοπές για όλους, ούτως ώστε ο ελληνικός τουρισμός θα μπορέσει ένα όσο το δυνατόν... Ένα πακέτο το οποίο πόσο το είχατε κοστολογήσει εσείς και αν υπήρχαν αυτές οι δυνατότητες, και αν υπήρχαν οι δυνατότητες αυτές από την ελληνική οικονομία? Βεβαίως και υπάρχει δυνατότητα. Βεβαίως και υπάρχει και δυνατότητα. Φυσικά και υπάρχει δυνατότητα. Το κάνουν και άλλες χώρες μέσα στην ΕΕ. Η χώρα μας, η οποία έχει και τόσο μεγάλη εξάρτηση από την τουριστική βιομηχανία, δυστυχώς φαίνεται να αδρανεί. Και είπαμε να ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα από τα 700 εκατομμύρια ευρώ και με την προοπτική να φτάσει ακόμα και το 1 δις. Θα μπορούσε, κύριε Γεωργιάδη, να γίνει αυτό πρακτικά? Έρχεται ο κύριος Παπάς και λέει: εδώ έχουμε 700 εκατομμύρια, πάμε στο 1 δισεκατομμύριο. Χρήματα υπάρχουν, θα μπορούσε να ακολουθηθεί μια διαφορετική πολιτική. Και ότι ο κύριος Παπάς μου είναι συμπαθής. Ναι. Οφείλω να του πω ότι το να βγαίνει στην τηλεόραση ως τομέας του ΣΥΡΙΖΑ και να λέει ότι δεν βλέπει κινητικότητα από την ελληνική κυβέρνηση τον τουρισμό, για όσα ασχολούνται με τον τουρισμό, φαντάζει σχεδόν αστείο. Πρέπει να σου πω ότι αυτή τη στιγμή όλες οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες, ακολουθούν τα δικά μας βήματα. Είμαστε πρώτοι σε δράσεις για τον τουρισμό από όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Ανοίγουμε πρώτοι, κάνουμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα πρώτοι, ανοίξαμε τη χώρα μας πρώτοι, κάναμε την καμπάνια πρώτοι και γι' αυτό και παντού, όπως έχετε δει, έχουν γραφτεί διθυραμβικά δημοσιεύματα για την Ελλάδα εν ώψη της φετινής τουριστικής περίοδου περισσότερα από όσο είχαμε ποτέ. Σε όλες τις εφημερίδες του εξωτερικού, σε όλα τα διεθνή δημοσιογραφικά δίκτυα, δεν έχει νόημα τα αναφέρω, τα έχετε όλοι δει. Τώρα, αν νομίζει ο κ. Παπάς ότι όλα αυτά που κάνουμε και λέμε δεν είναι κινητικότητα, τι να σας πω. Τώρα, όσο αφορά το λίγο έτσι φτηνό περικλεψιμέικου σλόγγαν, ξέρετε κύριε Παπά, ακούστε. Στο άγχος σας να κάνετε αντιπολίτευση, μην προσπαθείτε να μειώσετε ανθρώπους των οποίων το επαγγελματικό κύρος είναι γνωσμένης αξίας παγκοσμίως στον χώρο τους, πολύ πάνω από εσάς και από μένα. Ο κύριος Στίβ Ρανάκης είναι ένα από τα πρώτα ονόματα του κόσμου. Και η κυρία Δρέτα, και αυτό που σκέφτηκε, με τον οργανισμό, με τον οργανισμό αυτόν, το αποτελεί έναν οργανισμό εγνωσμένου κύρους του ΣΕΤΕ, με τον οποίο και εσείς συνεργαστήκατε κατά το διάστημα της δικιάς σας θητείας. Το σπότ που δεν παρακάμψαμε τον νεότο όμως.
Μην μιλάμε με τον άλλο. Αμέσως θα σταματήσετε. Το σποτ έλαβε διθυραμβικές κριτικές επίσης από τον ξένο τύπο και έχει κάνει εκατομμύρια πια views. Πάει πάρα πολύ καλά ως καμπάνια. Μας το κάνει οι άνθρωποι χωρίς να μας ζητήσουν ένα ευρώ. Δέχθηκαν το bullying ότι βάλανε δήθεν μια παραλία της Κροατίας απαξιώνοντας την Εύβοια από site του ΣΥΡΙΖΑ. Συνέχεια δέχτηκαν την ψευτιά ότι τους δώσαμε 32 εκατομμύρια με απευθείας ανάθεση, ενώ αυτοί δεν έχουν πάρει ούτε ένα λεπτό του ευρώ. Κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η αντιπολίτευση είναι χρήσιμο πράγμα όταν γίνεται με όρους ευπρέπειας και αλήθειας. Αν απλώς ανακυκλώνει ανοησίες, είναι ζημιά. Κύριε Παπά, εντάξει, πάμε τώρα. Επιστρέφω. Τώρα θα μιλήσω στον κοινωνικό του Γεωργιάδη. Δεν γίνεται να απαντήσει αυτό, κύριε Γεωργιάδη, θα επιστρέψω σε εσάς πάλι. Μισό λεπτό. Τα περί ανοησιών απλώς έχω να τα επιστρέψω. Δεύτερον, μου δίνει την εντύπωση ο κύριος Γεωργιάδης ότι δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Απλώς έχει παραιτηθεί και ο ίδιος από οποιαδήποτε προσδοκία ουσιαστική στήριξη του στηριστική βιομηχανία. Το γεγονός ότι έρχεται δε να υπερασπιστεί την καμπάνια μετά το Σάλο, ο οποίος έχει ξεσπάσει, την παρέτηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΤ, την απουσία της επικεφαλής του ΕΟΤ από την έναρξη της καμπάνιας, είναι πράγματα τα οποία είναι, νομίζω, πάρα πολύ σημαντικά για να καταλάβει κανείς τι ακριβώς έχει συμβεί. Αναθέτουμε δηλαδή καταρχήν την υποστήριξη του ελληνικού τουρισμού σε μια εταιρεία η οποία ανήκει στο ΣΕΤΕ, παρακάμπτουμε τον ΕΟΤ και δίνουμε ψίχουλα στην κυριολεξία. Εάν εσείς αυτό το θεωρείτε επαρκές, λυπάμαι πάρα πολύ. Οι ευθύνες σας συσσωρεύονται και είναι τεράστιες πλέον. Το σχόλιο μου ήταν στο κλεψιμέικο σλόγγαν, για κύριε, να είμαι ειλικρινής. Επιτρέψτε μας για να εκμεταλλευτούμε τον τηλεοπτικό χρόνο, να μεταφέρουμε κάτι το οποίο και σήμερα το εισπράξαμε στην εκπομπή, μάλιστα ήταν από τον κύριο Χατζηδοδοσίου. Η αγορά λέει ότι έχει στεγνώσει. Πηγαίνουν οι επιχειρηματίες στις τράπεζες και παρότι με βάση το πρόγραμμα της κυβέρνησης το 80% των δανείων είναι εγγυημένο, δεν παίρνουν μία. Και κύριε Γεωργιάδη, θέλω να το θυμίσω, γιατί ήταν μια κουβέντα που μας την είχαμε κάνει εδώ παρέα, ότι ο κύριος Καβαθάς είχε πει ότι προτιμά να χρηματοδοτείται απευθείας από το κράτος από το να τρέχει στις τράπεζες. Εσείς για τις τράπεζες έχετε να μας πείτε κάτι σήμερα? Και καθώς έχει και το πρόγραμμα γεωδοσίας, έτσι. Το μία γεωδοσίας που είναι σημαντικό, το ΤΕΠΙΧ τελείωσε. Τι συμβαίνει, κύριε Γεωργιάδη? Πάμε λίγο με τη σειρά. Δεν άξω τον κύριο Χατζηδοσίου, στον οποίο έχω μεγάλη εκτίμηση και βοήθησε και αυτός από την περίοδο της κρίσης. Το να λέει κάποιος ότι οι τράπεζες δεν έχουν δώσει χρήματα από το Ταμείο Γεωδοσίας είναι αληθές. Διότι ακόμα δεν έχουν εκταμιευθεί χρήματα από το Ταμείο Γεωδοσίας. Ακόμα στο Ταμείο Γεωδοσίας είμαστε στην πρώτη φάση. Στη φάση που οι επιχειρήσεις κάνουν αιτήσεις για να λάβουν χρήματα. Δεν γίνεται η εκαθάριση των αιτήσεων και η εκταμίευση των χρημάτων με ένα μαγικό κουμπί. Από τις 20 Μαΐου θα γίνει. Πότε θα μπουν τα χρήματα, πότε θα διρευστόταν μια επιχείρηση, κύριε Γεωργιάδη? Αυτό είναι το σημαντικό. Όλοι μαζί. Ναι. Να το καταλάβουμε λίγο. Στο πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ 2, που ήταν πολύ ευκολότερο στην πραγματικότητα, διότι εκεί οι τράπεζες ζητούσαν μεγάλες εξασφαλίσεις, καθώς αυτές έδιναν το δάνειο, οι αιτήσεις ξεκίνησαν στις αρχές Μαΐου και τα πρώτα χρήματα, όχι εγκρίσεις δανείων, τα χρήματα δοθήκανε προχθές, δηλαδή μετά από 40 μέρες. Και αυτό είναι το γρηγορότερο διάστημα που έχει συμβεί ποτέ σε ανάλογο πρόγραμμα στην Ελλάδα. Δηλαδή, Δεν θα μπορούσε, κύριε Υπουργέ, 5, 6, 7 Μαΐου, να γίνει μια παρέμβαση. Χρήματα πρώτα πήραν προχθές. Δεν θα μπορούσε να γίνει μια παρέμβαση να ξεμπλοκάρουν οι διαδικασίες πιο γρήγορα? Το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά. Δεν θα μπορούσε. Σας είπα ότι κανονικά τέτοιου τύπου προγράμματα βγάζουν χρήματα μετά από 6 και 7 μήνες. Και εδώ γίνανε σε 40 μέρες. Για να σας εξηγήσω τη διαδικασία. Μια εταιρεία κάνει αίτηση στην αναπτυξιακή τράπεζα στην πλατφόρμα. Πάει μετά στην τράπεζα της επιλογής της και καταθέτει τα χαρτιά. Η τράπεζα εγκρίνει ή δεν εγκρίνει το δάνειο με τις υπηρεσίες της. Μαζεύει τα δάνεια που έχει εγκρίνει, τα στέλνει στην αναπτυξιακή τράπεζα. Η αναπτυξιακή τράπεζα ελέγχει ότι υπάρχουν μέσα τα προαπαιτούμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και όταν ολοκληρώνει το έλεγχο των δανείων, τα στέλνει πίσω στις τράπεζες για να δώσουν τα λεφτά. Μα το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Οι τράπεζες τα ποσά, αυτό λένε οι φορείς του κλάδου, του εμπορικού κόσμου. Μία, μία, 2.000 επιχειρήσεις πήραν από το ΤΕΠΙΧ. Μία-μία είναι. 2.000 επιχειρήσεις. Δεν θα πάρουν 2.000. Από το ΤΕΠΙΧ 2 θα πάρουν περίπου 12.000 επιχειρήσεις. Από το εγκαιοδοτικό πολλές περισσότερες. Λοιπόν, ξαναλέω. Όταν λέει λοιπόν στην εκπομπή ο κ. Χατζηδοδοσίου ότι δεν έχουν δει λεφτά από το εγκαιοδοτικό, αλήθεια λέει, αλλά δεν θα μπορούσαν και να έχουν δει. Είναι κατανοητό αυτό που λέω? Ναι, είναι κατανοητό, αλλά είναι την ίδια ώρα και η διαπίστωση ενός προβλήματος που απλώς παραμένει πρόβλημα. Μα ασφαλώς υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ποιος είπε δεν υπάρχει? Όμως
από το να κατηγορείται είτε η κυβέρνηση είτε και οι τράπεζες στην προκειμένη περίπτωση. Ότι έχουν αργήσει. Όταν εμείς είμαστε Παπά, χώρα στην Ευρώπη, ναι, που είμαστε οι πρώτοι που δουλεύουν το εργαλείο. Τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικό και το οποίο δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα διαφορετικό. Έχει πάει το πρόγραμμα αυτό άριστα. Καλύτερα δεν μπορούσε να πάει. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ για να καταλάβετε τα νούμερα. Το τεπίχ ένα, που το ίδιο πρόγραμμα. Αμέσως να το μόνο. Το τεπίχ ένα που φτιάχτηκε επί ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να δώσει σε 9 μήνες 200 εκατομμύρια. Το ΤΕΠΗΧ 2 που φτιάχτηκε από εμάς, το ίδιο πρόγραμμα είναι με κάποιες παραμετρικές αλλαγές στα γραφειοκρατία λιγότερη κλπ. Έχει εκταμιεύσει σήμερα που μιλάμε περίπου 680 εκατομμύρια και είχε εγκρίνει περίπου 1,5 δισεκατομμύριο. Σε πόσο διάστημα σας είπα, σε 45 μέρες. Δηλαδή στο 1/5 του χρόνου, συγγνώμη, στο 1/9 του χρόνου έχει δώσει 5 φορές περισσότερα χρήματα. Πόσο γρηγορότερα να πάμε, κύριε Παπά. Πόσο γρηγορότερα, κύριε Παπά. Θα μπορούσε να πάει, κύριε Παπά, πιο γρήγορα. Ναι, ναι, έχω πραγματικά εκπλαγεί από τον τρόπο με τον οποίο ο κύριος Γεωργιάδης προσεγγίζει το πρόβλημα. Είπε ότι δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα άλλο. Φοβάμαι ότι αυτό είναι ένα σήμα παρέτησης και ένα σήμα πράσινου φωτός προς τις τράπεζες να συνεχίσουν στην ίδια τακτική. Πριν λίγες μέρες και το αφήσανε ασχολίαστο, είπαμε ότι μέχρι το Μάρτιο οι τράπεζες για στοχευμένα προγράμματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις είχαν αντλήσει ρευστότητα 16 δισεκατομμυρίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Από αυτά είχαν εξυπηρετήσει με 3,5 δις μόνο το πελατειακό τους φιλέτο. Τώρα ανακοινώθηκαν τα στοιχεία του Μαΐου, οι τράπεζες έχουν πάρει 28 δις. Και βλέπουν μια πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να λέει νύπτωτα σχήρας μου. Ωραία, πρακτικά. Και δεν μπορούσε να γίνει τίποτα καλύτερο. Τι διαφορετικό. Ακούσαμε το επιχείρημα, το επιχείρημα του Υπουργού. Και κατά πόσο είναι λογικό. Για κάποιους δεν είναι λογικό. Πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό και να πιστούν οι τράπεζες να τρέξουν διαδικασίες πιο γρήγορα. Θα σας πω αμέσως. Καταρχήν, το πρόγραμμα το εγκυοδοτικό που έχει να κάνει με τον κορονοϊό έχει εγγυήσεις πρακτικά στο ύψος του 32%, δηλαδή το 1/3 των κεφαλαίων. Οι τράπεζες θα ζητούν εγγυήσεις για τα 2/3. Το 80% αφορά το. Είναι μια τεχνική συζήτηση. Θα μπορούσαμε να την κάνουμε άμα θέλετε, αλλά νομίζω ότι. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Αρκετό χρόνο. Πόσο είπατε ζητάνε οι τράπεζες εγγυήσεις? Οι τράπεζες, σας λέω ότι το ελληνικό κράτος, έτσι όπως είναι σχεδιασμένο το πρόγραμμα, είναι η εγγύηση στο ύψος του 32%. Αν θέλετε, το συζητάμε. Είναι μέχρι το 40% των συνολικών κεφαλαίων και 80% για κάθε δάνειο. Τραπεζό, πόσο είπατε ότι είναι? Οι εξασφαλίσεις, λοιπόν, όταν θα πηγαίνουν οι επιχειρήσεις εκεί, επειδή το κράτος εγγυάται μόνο το 32%, θα ζητάνε εγγυήσεις και εξασφαλίσεις για όλο το υπόλοιπο. Κύριε, αυτό είναι, κύριε Γεωργιάδη, το ζήτημα. Και εσείς κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. Μα δεν το ξέρετε. Και κάνετε ότι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα για να λυθεί αυτό το μείζον ζήτημα. Να ολοκληρώσω, λοιπόν. Θα μπορούσε, λοιπόν, να γίνει. Από τη σύμβαση απαγορεύεται αυτό που λέτε. Να πω ή θα με διακόψετε τώρα? Πρέπει να πω. Παρακαλώ, να το εξηγήσω μετά. Θα μπορούσε και θα έπρεπε να γίνει ένας Ηρακλής για τις επιχειρήσεις. Ένα μεγάλο πρόγραμμα εγγυήσεων, λοιπόν, του ελληνικού δημοσίου που να πηγαίνει από το 80 έως 100% εγγυήσεις, και μην μου πείτε ότι δεν γίνεται, διότι η Ιταλία, Αυστρία και Βέλγιο ήδη το έχουν ξεκινήσει. Δεύτερον, θα μπορούσατε να είχατε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ μεγαλύτερο ποσό να παρακαμφθεί, να παρακάμψουμε τους κανόνες των κρατικών εγγυήσεων για πολύ μεγαλύτερο ποσό, όχι μόνο 2 δις, όταν η Αυστρία ζητάει 12 δις και η Πορτογαλία 16, τελευταία στοιχεία τώρα, και να πάρετε κάποιες πρωτοβουλίες και να τραβήξετε και καν αυτοί, κανενός τραπεζικού. Να. Οι οποίοι θεωρούν ότι η δική τους δουλειά είναι απλώς να βελτιώσουν τα βιβλία τους. Επιτρέψτε μας για να εκμεταλλευτούμε το λίγο χρόνο που έχει απομείνει. Υπάρχει κάτι το οποίο θα ήθελα να ακούσω και από. Όχι, μου επιτρέπετε, κύριε Χουδαλάκη, παρακαλώ. Το λέω για να ενημερωθεί σωστά ο κόσμος και να ξέρει όταν πάει στην τράπεζα τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπει η τράπεζα να το ζητήσει, για να μην παραπληροφορούμε. Εμείς με τις τράπεζες έχουμε φτιάξει μια σύμβαση, ένα συμβόλαιο. Αυτό όσες τράπεζες συμμετέχουν στο εγκυοδοτικό COVID-19 έχουν υπογράψει μαζί μας αυτό το συμβόλαιο και έχουν αναλάβει νομικές δεσμεύσεις. Μέσα σε αυτό το συμβόλαιο αναγράφεται ρητά ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να ζητήσουν εξασφάλιση από κάποιο πελάτη τους για το δάνειο COVID-19 άνω του 40%. Το λέει ότι πριν ο κύριος Παπάς είπε τα 2/3. Γιατί σας το λέω αυτό τώρα στην τηλεόραση? Εάν υπάρχει υποψήφιος δανειολήπτης που πήγε σε τράπεζα και του ζήτησε πάνω από 40% εξασφάλιση για το COVID, όχι για το TEPIC, θέλει να κάνει αμέσως καταγγελία στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτού
και τα πρόστιμα που θα βάλω σε αυτή την περίπτωση θα είναι τεράστια. Το κρατάμε. Το κρατάμε, γιατί κύριε Γεωργιάδη. Απαγορεύεται. Επιτρέψτε μας, γιατί έχουμε πολύ λίγο χρόνο ακόμα και θέλω να το ρωτήσω. Αν θέλει ο κ. Παπάς να πάρει τη σύμβαση, άλλωστε έχουμε ορίσει συζήτηση στη Βουλή, όχι αυτή την εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα. Εκεί θα έχουμε δώσει, θα δώσουμε στους βουλευτές τις συμβάσεις να τις ελέγξουν και να ξέρουν γιατί αυτό που σας είπα να το πει. Επιτρέψτε μου, γιατί δεν θα προλάβω να ρωτήσω δύο πράγματα τα οποία θεωρώ ότι μπορεί να σηματοδοτήσουν εξελίξεις από εδώ και πέρα. Η πρώτη ερώτηση, την απευθύνω στον κύριο Παπά πρωτίστως, είναι ποια είναι η εκτίμησή σας για το αν πρέπει ή δεν πρέπει η Ελλάδα να πάει να πάρει λεφτά, ας πούμε, για παράδειγμα από τον ESM. Ο ESM έχει καταστατικό, προβλέπει μνημόνιο όταν μπαίνει στην είσοδο. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, επειδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει μεγάλα προγράμματα ρευστότητας, έχει τη δυνατότητα άντλησης ρευστότητας όπως έκανε προχθές, και η επιλογή του ESM θα γίνονταν μόνο εάν κάποιοι ήθελαν να κλειδώσουν αντικοινωνικές μεταρρυθμίσεις έτσι ως, με τη μέθοδο ενός εξωτερικού καταναγκασμού για άλλη μια φορά. Το ποσό είναι μικρό, είναι μόνο 4 δις, είναι ένα ποσό το οποίο μπορεί να αντληθεί από τις αγορές. Κύριε Γεωργιάδη, η κυβερνητική διάθεση είναι όντως να πάρει χρήματα από τον ESM αναλαμβάνοντας αυτού του τύπου, ας πούμε, τις μνημονιακές δεσμεύσεις? Πρώτα απ' όλα η κυβερνητική διάθεση έχει ανακοινωθεί και είναι να μην πάρει αυτά τα χρήματα. Το έχουμε ανακοινώσει τουλάχιστον 5 φορές. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν χρειάζεται αυτά τα χρήματα. Δανειζόμαστε από τις αγορές με εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια, τα χαμηλότερα της ιστορίας μας. Δεν χρειάζεται να πάρουμε δάνεια από τον ESM. Αυτό θα ήταν το τελευταίο καταφύγιο. Ήταν παρόλο το τελευταίο που, καταφύγιο. Μάλιστα. Επιτρέψτε μας και ένα, τελευταίο. Αυτά τα συγκεκριμένα δάνεια δεν συνοδεύονται από μνημόνιο. Mm-hmm. Από όρους και προϋποθέσεις όμως, κύριε Γεωργιάδη. Το ξέρετε. Ότι ο ESM έχει όρους και προϋποθέσεις. Όχι, όχι. Κάποιες δεν ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Υπάρχουν, αλλά όχι μνημόνιο. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Έτσι έχει πει ο κύριος Ρέκλιν και έτσι έχει πει ακόμα και ο κύριος Σόιμπλε. Πουθενά και ποτέ δεν έχουμε ακούσει να άλλαξε το καταστατικό του ESM. Μάλιστα. Έχει πει ο κύριος Σόιμπλε ο ίδιος ότι δεν υπάρχουν πλέον μνημόνια. Κύριε, λοιπόν, επειδή στην εκπομπή είχε αναδειχθεί ένα θέμα εδώ και αρκετές εκπομπές, πρέπει να πω, κάθε Σαββατοκύριακο επανερχόμαστε, επανήλθαμε και σήμερα στην ιστορία με την Τραπετσόνα, όπου εκεί πραγματικά η δυσφορία είναι έντονη. Ήταν και σήμερα, όπως μας είπε ο διευθυντής του σχολείου. Η αλήθεια είναι επίσης ότι το θέμα πήγε στη Βουλή τόσο από μια ομάδα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ όσο και από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Θέλω απλά να ρωτήσω αν πιστεύετε ότι κάτι πρέπει να γίνει επιτέλους. Η ερώτηση είναι και προς τους δύο. Κύριε Γεωργιάδη, εδώ το πράγμα πια δεν πάει άλλο. Δηλαδή κάθε μέρα έχουμε μια διαμαρτυρία, επανερχόμαστε δημοσιογραφικά στο θέμα, τελικώς θα απομακρυνθούν οι οχλούσες βιομηχανίες, θα ξεβρωμήσει ο τόπος. Φαντάζομαι ότι το καλό σας δημοσιογραφικό επιτελείο μπορεί να εντοπίσει τον αρμόδιο υπουργό, να τον βγάλει στην εκπομπή και να του κάνετε την ερώτηση. Μετά να τοποθετηθεί ως υπουργός σε κάποιον που δεν έχει αρμόδιο. Ο αρμόδιος υπουργός έχει βρεθεί, έχει απαντήσει στην εκπομπή, απλώς είναι ένα θέμα το οποίο επανέρχεται συνέχεια. Δεν είναι λοιπόν θέμα στο οποίο θα μπορούσα εγώ να παρεύω τηλεοπτικά. Αλλά μια και αναφέρατε τον κύριο Μαρκόπουλο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, μου άστραψε στη μνήμη μου το σημερινό πρωτοσέλιδο του πρώτου θέματος, το οποίο θεωρώ ότι είναι το πιο επιτυχημένο πρωτοσέλιδο των τελευταίων ετών. Σε τι αναφέρεις? Ο όρος Παπαδημιούπολη θα καθιερωθεί στην ελληνική πολιτική σκηνή και νομίζω θα πάθουμε να παίζουμε μονόπολη και θα παίζουμε Παπαδημούλη. Κύριε Παπά, θα ήθελα να τοποθετηθείτε και εσείς για το θέμα της απομάκρυνσης των υπογόνων βιομηχανιών. Κοιτάξτε να δείτε, εκεί πέρα έχουμε εγκαταστάσεις οι οποίες αδειοδοτήθηκαν από τη διακυβέρνηση Σαμαρά. Η δική μας διακυβέρνηση έχει στην δράση της το ιστορικό ότι παρήγγειλε τους ελέγχους και έχουν ζητήσει οι βουλευτές μας με αίτηση κατάθεσης εγγράφων τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων. Είναι πράγματι πάρα πολύ σοβαρό το πρόβλημα και πρέπει να εντοπιστεί και να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για να μην υποφέρει εκεί ο κόσμος από τις μυρωδιές. Κύριε, ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα και τους δυο σας. Να είστε καλά.